Όσκαρ 2024. Η μεγάλη βραδιά πλησιάζει και το ερώτημα για του Έλληνε φίλου τη τέχνη παραμένει ένα. Πόσο σκάρ θα πάρει το πορθήκη του λάνθη μου, Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 47. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Σημερινό καλεσμένο στο Explainer είναι για μια ακόμη φορά ο Θεοδωρή Δημητρόπουλο, δημοσιογράφο, ειδικό επιθέματων pop κουλτούρα και σινεμά. Θα κάνουμε κάτι πολύ απλό. Ναι, το και πάλι καταρχά. Ναι, ναι, Κάτι <laughs> πάρα πολύ απλό σήμερα. Ναι. Θα περνάμε κατηγορία-κατηγορία τα Όσκαρ ah, και θα ωραία. λέμε ποιο θα κερδίσει. Ωραία. Και προφανώ αν το χρησιμοποιήσετε και για κάποιου λόγου για να βγάλετε κάποια χρήματα. Σας, ναι. μην ε, σας Σα <laughs> λέμε ότι αυτό δεν είναι θέσφατο εδώ πέρα. Είναι ότι απλά ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμεί. Να προσφέρουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. ναι κοίτα, πάνω σε αυτό μια γενική σημείωση είναι ότι δυστυχώ είναι πια λίγε οι εκπλήξει που γίνονται στα Όσκαρ. Οπότε είναι μικρό το περιθώριο του του να παίξουμε να χάσουμε. Ναι. Και ναι. Ναι. Του να υπάρξει μια έκπληξη και να ψάξει να κερδίσει την πολλά. Το πα σε αυτό το θέμα τη απόδοση. Ναι, ναι, θέμα τη απόδοση. Εκτό ξέρει και αν πα με την τακτική του ότι ρε παιδί μου, θα σου πω, εγώ ποια είναι τα δύο ναι. τόσο σίγουρα που. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα, από τα δύσκολα με τη μία. Α, ναι. Καλύτερη ταινία. Ο, δεν είναι δύσκολο. Εύκολο. Εύκολο είναι. Ο Πενχάιμερ. Θα κερδίσει το Πενχάιμερ. Ναι, ναι, είναι, είναι... είναι... Ο... σίγουρα από αυτό. τα κλειδωμένα Όσκαρ τη ε, βραδιά. Ναι, δεν έχει αντίπαλο. Μάλλον το. Πώ να το πω είναι ότι έχει αρκετού αντιπάλου κιόλα. Γιατί είναι πολύ καλή χρονιά. Υπήρχαν πολύ καλέ ταινίε φέτο, με πολλέ υποψηφιότητε, με πολλού φανατικού κτλ. Το Oppenheimer έχει κυριαρχήσει από την αρχή τη της χρονιά, τη Οσκαρική, α πούμε. Δεν υπάρχει μία ταινία που να είναι αντίπαλο δέο να πει Α, άμα σε κάποιον δεν αρέσει το Oppenheimer, θα πάμε να ψηφίσει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάπω είναι απλωτή η ψήφο και το Oppenheimer θεωρούμε ότι θα. Θα επικρατήσει κάπως εύκολα Μάλιστα ε... Είναι και το poor things του λάνθη μου υποψήφιο. Αλλά το θεωρούμε yeah. κάπως κάπω δύσκολο να κερδίσει αυτήν την κατηγορία. Ναι, είναι πολύ δύσκολο γενικά. Εντάξει, θα, 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 τα πούμε mm. για το poor Things στην πορεία του <laughs> επεισοδίου Λοιπόν, εδώ στην τύχη μου βγάζει καλύτερο πρώτο γυναικείο ρόλο. Μια και μιλάμε και για το poor Things είναι η Εμαστόνη το φαβορή, αλλά θα κερδίσει η Λίλη Γκλάνθστρομ, πιστεύουμε στο τέλο. Είναι, είναι ίσω η μόνη, είναι η πιο ανοιχτή ίσω από τι ελληνικέ κατηγορίε. Ε, αλλά ναι, πιστεύω ότι θα κερδίσει η Λίλι Γκλάτσον. Είναι πάντω ανοιχτή. Δηλαδή, όποια από τι δύο έχει κερδίσει, δεν θα μα σοκάρει. Υπάρχει μια θεωρία ότι μπορεί να κερδίσει και μια τρίτη, άμα χωριστούν πολύ ψήφοι. Γίνονται μια τόσο αυτά τα κουφά. Για ποια είναι η τρίτη. Ε, σαν τραχούλερ, ίσω. Ε, άμα α, χωριστούν πολύ ψήφοι. Α, 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 έχει γίνει ένα τέτοιο κουφό πριν από καμιά εικοσαετία με τον Έντριεν Μπρόντ που είχε κερδίσει το δικό του Όσκαρ για τον πιανίστα. Αλλά τέλο πάντων, για να μην ξεφεύγουμε, ανάμεσα σε αυτέ τι δύο είναι. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι η Λίλι Κλάτσον έχει το προβάδισμα, κέρδισε και το βραβείο του Σωματείου των Ιθοποιών πριν από λίγε μέρε. Υπάρχει και μια... αυτό το αφήγημα ότι είναι, θα γεννήσει Αμερικανή. Σίγουρα, σίγουρα έχει πολύ ισχυρό αφήγημα το οποίο έχει πάρα πολύ να κάνει και με ταινία. Δεν είναι ότι ξέρει ότι είναι μια άσχετη ταινία και απλά τυχαίνει αυτή να είναι Ινδιάνα. Είναι μέσα στο DNA τη ταινία κάπω και τη ερμηνεία αυτό. Οπότε θεωρούμε ότι θα κερδίσει μάλλον. Αλλά Κάντη μπορεί δημία. και με αυτόν. Καλύτερο πρώτο ρόλο. Λοιπόν και αυτό. Το... Ήταν ανοιχτό μέχρι πρόσφατα, αλλά μάλλον φαίνεται να κλείνει προ τον Κίλιαν Μέρφυ που πήρε και, το... και αυτό στο... το σωματείο των ηθοποιών. Είχε κερδίσει και τον Μπάφτα. Για κάποιο διάστημα φαινόταν ότι ίσω ο Πολ Τζιαμάτι του holdovers κάνει το την ανατροπή. Ε... Δεν, είναι... δεν είναι ακόμα εντελώ απίθανο θα συμβεί, αλλά. δύσκολο. δύσκολο. Μάλλον Κίλιαν Μέρφυ πάει η κατάσταση. Καλύτερη ξενόγλωση ταινία. Καλύτερη ξενόγλωση ταινία θα πάει στο ζώνο of του Jonathan Glazer. Που είναι Αγγλική με Γερμανικά. Ναι, ναι, είναι όλοι είναι Γερμανικά γιατί είναι εποχή Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τις πιο, έτσι, από τι πιο ταινίε χρονιά που έχει πάρει τι καλύτερε κριτικέ. Ναι. Η ανατομία μια τόσο γιατί δεν είναι στην κατηγορία. Έχει γίνει τεράστιο θέμα φέτο με αυτό γιατί η Γαλλία έστειλε άλλη ταινία. Γενικά τα Όσκαρ έχουν αυτό το απαρχαιωμένο πράγμα που κάθε, α, κάθε χώρα αυτό... στέλνει μια ταινία. Αν λε και είναι Eurovision, α πούμε. Είναι απλή απάντηση. Είναι απλή απάντηση. Τώρα γιατί η Γαλλία το επέλεξε δεν είναι τόσο απλό, μάλλον και πολιτικούς λόγους, τόσο, είναι άλλο, άλλη ιστορία. Ε, η ουσία είναι ότι η επιλογή της Γαλλίας δεν βρέθηκε εκεί πέρα, παρότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία αυτή, αλλά δεν βρέθηκε. Αλλά μια άλλη γαλλική ταινία θα πάρει ο Όσκαρ παρόλα αυτά. Θα το πούμε αργότερα. Κινούμενα σχέδια, είσαι να Κινούμενα σχέδια είναι από τι ανοιχτέ κατηγορίε. Ε, είναι ανάμεσα στο Spider-Man Across the Spider-Verse. Και το στοιχείο του. Και όχι. το όχι, Και όχι. το αγόρι και ο ερωδιός του Χαγιάου Μιαζάκη Μάλιστα Που είναι η τελευταία ταινία Μάλλον του θρηλυκού Ας πούμε Ιάπωνα ο Τέρ Τον Studio Ghibli Ανάμεσα στα δύο είναι Δεν υπάρχει 38 φαβορεί Εγώ θεωρώ ότι ίσως πάει προς το αγόρι και ο ερωδιός Που έχει κερδίσει κάποια ε, Κάποιες κλειδιά τελευταία Αλλά όποιο και από τα δύο και να το κερδίσει Πώς να το πω δίκιο θα είναι Είναι φανταστικές και δύο. Σκηνοδυσία. Σκηνοθεσία Νόλαν, είναι στο πιο σίγουρο Όσκα τη βραδιά. Μάλιστα. Ε, παρό... ναι, παρότι είναι φανταστική η πεντάδο. Δηλαδή είναι από τι πιο δυνατέ πεντάδε σκηνοθεσία που θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Ο Σέζε, η για την πτώση, η και ο Τζόναθαν Γκλέιζερ για τη ζώνη ενδιαφέροντο. Ναι, είναι, δηλαδή δεν έχει να βγάλει άνθρωπο από εδώ πέρα. Είναι πέντε πραγματικά φανταστικοί σκηνοθέτε και με σπουδαίε ταινίε. Ε, παρόλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχει και το αφήγημα όλο για τον Όπενχάιμερ και για τον Όλαν. Ε, υπάρχει και αυτή η αίσθηση του Εντάξει, είναι ευκαιρία φέτο. Δηλαδή, α τα πάρει φέτο yeah. τον Αναλένα, λίγο να τελειώνουμε κάπω με αυτή την ιστορία. Με την καλή να το λέω, το, yeah. το λέω χαριστικά γιατί είναι μια ταινία που έχει αρέσει πάρα πολύ ε, και κάπω. ναι. Ε, δεν νομίζω ότι θα δούμε έκπληξη εδώ. Δεύτερο ανδρικό ρόλο. Δεύτερο ανδρικό ρόλο ε, επίση δεν νομίζω ότι θα δούμε έκπληξη εδώ. Λογικά yeah. το πάρει ο Ρόμπερ Ντάουνι Τζούνιο και ο Ρόπερ και αυτό είναι από τα, τσι, από τα σιγουράκια. Ε, είναι, είναι και αυτό, είναι μια από τι ευκαιρίε, παιδί μου, ξέρει. Ένα πολύ μεγάλο στάρ που έχει δώσει ψωμάκι τι τελευταίε δεκαετίε στο, στο Hollywood. Έτσι, έχει σηκώσει λίγο τη Marvel απάνω του. Έχει, έχει δώσει Πολλέ δουλειέ, πώ να το πω, ρε <που> παιδί μου. Εντάξει, είναι και εδώ και δυνατό με Μάρκ Ράφαλο από το Pool Things, Ρόμπερ ο Στέλινγκ Μπράουν από το American Fiction και ο Ryan Γκόσλινγκ από την Barbie. <που> mm. ναι, ναι, ναι. Κάλε ε, δυνατή πεντάδα, αλλά ναι, θεωρώ ότι ε, ούτω ή άλλω είναι καλή η ερμηνεία του Ρόμπερ Ντάουν στο Oppenheimer, αλλά ο συνδυασμό του ότι είναι ένα από τους πολύ στάρ, του πολύ μεγάλου στάρ του 21ου αιώνα, ο οποίο παίζει σε μια Ξέρεις κάπως κανά μια κανονική ταινία Μπορούμε ναι. να τον εκτιμήσουμε ως ηθοποιό Αν και στο πρώτο έρευνα φανταστικό ήταν ε, Κάπως δεν νομίζω Ότι, θα, ότι είναι εύκολο να αντισταθεί Σε αυτό το, ε, πώς να το πω, Σε αυτή τη συναστρία Οπότε θα το κερδίσει Δοκιμαντέρ ξέρεις Đοκυμαντέρ, ε, Ναι είναι Οι 20 μέρες στη, στη Μαριούπολη Φαίνεται ότι έχει πάρει όλα τα, όλα τα Μέχρι τώρα βραβεία Και φαίνεται ότι δεν θα έχουμε εδώ πέρα κάποια έκπληξη Αυτό θα κερδίσει Διασκευασμένο σενάριο. Διασκευασμένο σενάριο είναι από τι ενδιαφέρουσε κατηγορίε επίση. Είναι από τι σχετικά ανοιχτέ. Poor things, Oppenheimer, Barbie, Zone, ενδιαφέροντο American fiction. Ναι. Ε, κοίτα, δεν υπάρχει τεράστιο αφοβολίο εδώ πέρα. Εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει το American fiction. Έχει πάρει λίγο φόρα τελευταία. Φαίνεται ότι αρέσει. Στον κόσμο, πήρε και τον μπάφτα σεναρίου που, δεν, που ήταν λίγο έκπληξη. Ε, γενικά φαίνεται ότι έχει φορά. Είναι από τι ταινίε που νομίζω ότι τώρα που αρχίζουν να τη βλέπουν, όλοι αυτοί που ψηφίζουν, του αρέσει πάρα πολύ και θέλουν να τη βραβεύσουν ε, σίγουρα κάπου. Οπότε πιστεύω ότι θα το πάρει. Παρ' όλα αυτά, και το. τάξη. το Μπάρμπι ήταν. αρχικά ήτανε, πούμε, είχε έρθει με φόρα κάπω, ότι κάπου θα βραβευτεί το Μπάρμπι. Δεν νομίζω ότι θα το πάρει εδώ πέρα εν τέλει. Μετά το Oppenheimer συζητιέται πάρα πολύ για προφανεί λόγου θεωρώ ότι το American Fiction θα το πάρει εδώ πέρα, αλλά δεν, είναι από τα σίγουρα Oscar. Πρωτότυπο τραγούδι Billy Eilish. Πρωτότυπο τραγούδι Billy Eilish για τον Μπάρμπι. Ναι, έχει δύο υποψηφιότητε στον Μπάρμπι. εμένα θα με έκανε χαρούμενο να ξέρει να κερδίσει το I'm Just Ken. αλλά ναι, φαίνεται ότι η Billy Eilish θα, είναι η επιλογή εδώ πέρα. Η πιο, σοβαρή καρική, α πούμε, επιλογή. Β' γυναικείος ρόλο δεν έχω ιδέα. Β' γυναικείος ρόλο είναι ένα από τα δύο πιο σίγουρα Όσκαρα τη βραδιά. Έμιλι Μπλάντ. Όχι, η Davao Joy Randolph για το Holdovers. Μάλιστα. Ε, θα είναι. Ε, ναι, ένα πολύ καλό σημείο για να βαρβευτεί μια ταινία που επίση άρεσε αρκετά. Ναι. Ε, και είναι από τι περιπτώσει αυτέ που δεν έχει καν suspense. Με την έννοια mm. δηλαδή, ότι η Davao Joy Randolph έχει κερδίσει ό,τι βραβείο ήταν δυνατό να έχει κερδίσει μέχρι τώρα. Δεν έχει χάσει πουθενά, οπότε. Δεν καταλαβαίνει για να χάσει. Δεν υπάρχει κανένα precedent για να χάσει τώρα το Πρωτότυπο σενάριο. Λοιπόν, πρωτότυπο σενάριο. Παιδιά του χειμώνα, με ADSM, με περασμένε ζωέ ανατομία μια τόση. Φοδωρώ ότι είναι το φαβορείο. Mm -hmm. mm -hmm. Και ο Μαέστρο. Ναι, πολύ καλά τα είπε. Ε, το, και το φαβορείο εννοώ. Mm -hmm. Αυτό είναι το φαβορείο. Πράγματι, ανατομία μια τόση. Από τη στιγμή που κέρδισε τη χρυσή σφαίρα και μετά έχει αναπτύξει μια φορά. Δηλαδή, κάπω ήταν σαν όλοι να διαπιστώσαν ότι. Α, κάτσε, μπορούμε να δώσουμε σενάριο σε αυτή τη γαλλική ταινία. Γιατί όχι, μα άρεσε. Του έχει, έχει αρέσει δηλαδή, πάρα πολύ η ταινία και νομίζω ότι εδώ είναι το μόνο σημείο που μπορεί ρεαλιστικά να βραβευτεί και θα και πιστεύω ότι θα το πάρει. δεν είναι πολύ δυνατή κατηγορία. Α, ο Λάνθιμο θα πάρει. Γιατί τώρα πάμε στι τεχνικέ κατηγορίε. Πάμε στι κατηγορίε. Κοίτα, μία, μία. το Poor Things έχει τα βάνει, θεωρώ, τα τρία Όσκαρ. μπορεί να, να πάρει και κανένα. Μακιγιά σκηνογραφία και μπορεί να ε, ε, Μπορεί η ε, Θεωρώ ότι τα δύο πιο πιθανά να κερδίσει είναι το, τα κουστούμια και η σκηνογραφία. Μάλιστα. Αν πάρει δηλαδή, θα πάρει κάποια από αυτά τα δύο ή και τα δύο. Αλλά μπορεί και, κα, μπορεί και κανένα, δηλαδή δεν θα είναι απίθανο να μην κερδίσει κανένα Ωσκαρ ταινία. Mm. Ε, γιατί αυτό τυχαίνει στα, στα τεχνικά και πέφτει απάνω, οξείς, έχει, έχει πολύ Oppenheimer, έχει πολύ Barbie. Mm. Δηλαδή που είναι και αυτά ταινίε με πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία. Οπότε mm. δεν έχει κάπου μια ανοιχτή δίωδο, α πούμε. Θεωρώ ότι Κουστούμια, το βλέπω λίγο να πηγαίνει, και στα δύο έχει αντιπαλό την Barbie. Ίσως θα μοιραστούνε. Ίσως πάρει και τα δύο Barbie, ίσω πάρει και τα δύο poor Things. Είναι, είναι, είναι από τα ανοιχτά, α πούμε, κάπω αυτά. Μάλιστα. Άρα, ε, μια έκπληξη που μπορεί να γίνει, ποια μπορεί να είναι. Λοιπόν, μια έκπληξη που μπορεί να γίνει, χαίρομαι που με ρωτά. Μια έκπληξη που μπορεί να γίνει είναι στην κατηγορία. Θα σε ταξιδέψω τώρα, είναι στην κατηγορία ε, καλύτερου μικρού μήκου φιλμ. Ε, Μάλιστα όπου όλοι δίνουν ως ε, φαβορή ε, τύπου κλειδωμένο στοίχημα, ας πούμε, τον ε, Wes Anderson, ναι. γιατί είναι υποψήφιο εδώ πέρα ο Wes Anderson με το The Wonderful Story of Henry Sugar, που είναι ένα από αυτά τα μικρού μήκου που βγήκαν στο Netflix. Ε, και λόγω αναγνωρισιμότητας και star κτλ και λοιπά, λοιπά θεωρούν όλοι ότι κάπως θα το πάρει με κλειστά μάτια, θα το δώσουν και μόνο λόγω αναγνωρισιμότητας. Εγώ, παρότι τη λάτρεψα αυτή την ταινία, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κατηγορία έχει κάποιε ιδιομορφίε. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμο που θεωρεί ότι εδώ είναι η κατηγορία για να αναδείξουμε άλλου λιγότερο γνωστού, λιγότερο α πούμε, με λιγότερα, με μικρότερο budget δημιουργού πιστεύω ότι είναι πολλοί οι οποίοι θα αποφύγουν να ψηφίσουν τον Wes Anderson ακριβώ επειδή είναι διάσημο, επειδή Μάλιστα. είναι αναγνωρίσιμο. Οπότε εδώ α έχουμε το μυαλό μα ότι μπορεί σε αυτήν την κατηγορία να κερδίσει το Red, White and Blue. Το πετάω σαν ένα ενδεχόμενο. Μάλιστα. ενδεχόμενη έκπληξη. Ε, αυτό τώρα δεν ξέρω. Δηλαδή τις κατηγορίες τεχνικές, οι περισσότερε από τι υπόλοιπε κατηγορίε και τεχνικέ οι υπόλοιπε είναι φωτογραφία, ήχο Οπενχάιμερ, μουσική Οπενχάιμερ, δηλαδή θα έχουμε. Πολύ Οπενχάιμερ. Πολύ Οπενχάιμερ. Θα κερδίσει λογικά 6-7 Όσκαρ. Θα είναι. Θα είναι ναι και, χρόνια που έχουμε να δούμε μια ταινία που αναθριαβεύει. Κοίτα, έγινε πέρσι. Το οποίο το ξεχνάμε γιατί γενικώ το ξεχνάμε λίγο το περσινό. Αλλά με το, τα πάντα όλα. Το οποίο ήταν μια από τι πιο απίθανε ταινίε yes. να έχουν κερδίσει πολλά Όσκαρ. Γι' αυτό το ξεχνάμε, πιστεύω κάπω. Ε, αλλά πριν από αυτό, όντω είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Δηλαδή είχε ένα συμβεί από το Slamdog Millionaire το, το 2008, α πούμε. Με παρένεια, πούμε, να δείξει ότι αυτή θριαβεύει παντού τη ειχαμε Είχαμε πανέ... περάσει 10-15 χρόνια που κερδίζανε όλο ταινία. με 2-3 Όσκαρ. Ναι. Θα πάρουμε, ξέρει, ταινία και σενάριο και ένα β' ρόλο. Μοντάζ. Δηλαδή. Αλλά αυτό το εμφανίζομαι και παίρνω ταινία, σκηνοθεσία, τρει ερμηνείε, δύο τεχνικά. Είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί. Έγινε πέρσι με έναν απίθανο τρόπο και φαίνεται ότι φέτο θα συμβεί πάλι και ακόμα πιο εμφαντικά κιόλα με το Πενχάιμερ. Το ναι. Μάλιστα. Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Θοδωρή Δημητρόπουλο, δημοσιογράφο του News 24-7. Στον ήχο, ο Πάνο Ράπτη. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24-7, στο Spotify και το Apple Podcast.